Πολλές ερωτήσεις από τηλεθεατές που έκλεισαν ξενοδοχεία στις Πλάτρες, στη Λέμεσο, στην Πάφο και αν μπορούν να πάνε και αν δεν μπορούν να πάνε τώρα με το lockdown. Μάθαμε όσον αφορά τους τουρίστες από το εξωτερικό. Μπορούν να δείξουν το εισιτήριο τους και να πάνε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με τους τουρίστες στο εσωτερικό. Κύριε Ρουσουνίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, εσείς έχετε ξεκαθαρίσει τι γίνεται με τους Κυπρίους που έχουν κλείσει για να πάνε έτσι τριήμερο ή διήμερο Λεμεσό, Πάφο? Η πραγματικότητα είναι ότι εχθές πρωί, νωρίς το πρωί, έχουμε αποστείλει επιστολή στο Υπουργείο Υγείας ζητώντας κάποιες διευκρινήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτοί που περιγράψατε μόλις. Δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση ακόμη. Θεωρώ ότι στις επόμενες ώρες θα έχει ξεκαθαρίσει γι' αυτό, διότι όντως, όπως είπατε, υπάρχει έτσι μια... υπήρχε μια ζήτηση, τέλος πάντων, και κάποιες κρατήσεις, ιδιαίτερα σε ξενοδοχεία της ορεινής Κύπρου, τα οποία ίσως είναι της επαρχίας Λεμεσού, και υπάρχει αυτό το ερωτηματικό, κατά πόσον κάποιος ο οποίος ζει στη Λευκοσία και έχει κάνει κράτηση σε αυτά τα ξενοδοχεία, αν μπορεί να πάει ή όχι. Ναι, οπότε, διότι στο διάταγμα που βγήκε αργά χθες το βράδυ, δεν ξέρω αν το είδατε, αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται η διέλευση στην Πάφο, από τα οδοφράγματα που θα στηθούν στην Πάφο και στη Λέμεσο, για σκοπούς αναψυχής. Αν εγώ πάω για τριήμερο στις Πλάτρες, έτσι να πάω για δουλειά, να πάω για να ξεκουραστώ. Άρα για σκοπούς αναψυχής. Προφανώς. Ναι. Ναι, τώρα... όντως το έχω δει. Όπως σας είπα, αναμένουμε και εμείς κάποιες διευκρινήσεις σήμερα. Και μια και σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, κύριε Ρουσουνίδη, άσχημα τα πράγματα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Έτσι θέλουμε, λέει και ο λόγος παπά να μας το πει. Φαίνεται το πράγμα. Μετά και τη τελευταία έκρηξη των κρουσμάτων στην Ευρώπη και στην Κύπρο, οι πτήσεις μειώθηκαν σε 1-2 την ημέρα, αν έχουμε τώρα 1-2 την ημέρα. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Είναι γεγονός ότι βαδίζουμε με βάση το κακό σενάριο, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η πληγή, με τεράστια πληγή που έχει ανοίξει στον τουριστικά ευρύτερο τομέα, βλέπουμε να μεγαλώνει. Δυστυχώς, όπως έχετε πει και εσείς πολύ ορθά, είδαμε αρκετές χώρες να περνούν σε ένα δεύτερο επιδημικό κύμα, όπως και η χώρα μας, το οποίο δυσχεραίνει την κατάσταση. Εκ των πραγμάτων, θεωρούμε την χρονιά τη φετινή ως χαμένη, παρόλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει και τον άγνωστο αγώνα τον οποίο έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες. Οπότε από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στο 2021, πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός και πρέπει 21-22 ή 2021. Τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνηθεί το πρωτόκολλο το οποίο θα διέπει την κατηγοριοποίηση των χωρών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προγραμματιστούμε. Μα τώρα είναι και κάπως μπερδεμένα τα πράγματα με την κατηγοριοποίηση των χωρών. Ας πούμε από την Ελλάδα, όταν έρθει κάποιος, που εχθές ήταν Μαύρη Πέμπτη στην Ελλάδα, στα τρία ήταν θετικά κρούσματα, εμάς στην Κύπρο άμα έρθουν δεν μπαίνουν καν καραντίνα 14 μέρες αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι και κάπως μπερδεμένα τα πράγματα. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα στοιχεία και τα νούμερα που είχαμε, αυτό που διαφάνηκε τους τελευταίους μήνες ήταν ότι οι χώρες οι οποίες προέρχονταν από την κατηγορία Β και προϋπόθεση ήταν να προσκομίζουν αρνητικό τεστ, έτσι, ήταν απόλυτα ασφαλή. Δηλαδή ο ιός στην κοινότητα, η διασπορά δεν έγινε από εισερχόμενους και αφυκνούμενους επιβάτες, αλλά ήταν καθαρά εγχώριος λόγω των λαθών ίσως και παραλήψεων των δικών μας και τα λοιπά. Οπότε εμείς σε αυτό το πλαίσιο, διότι ξέρετε, πρέπει να ζήσουμε και του χρόνου, να επιχειρήσουμε, να εργαστεί ο κόσμος, δεν γίνεται να τα κλείσουμε όλα. Είδαμε και χώρες οι οποίες είχαν κλειστά τα σύνορά τους, όπως ο Καναδάς, κάποιες σκανδιναβικές, και περνάνε δεύτερο επιδημικό κύμα. Άρα αυτό που θέλω να πω και να ξεκαθαρίσω για να το καταλάβει και ο κόσμος, οι τουρίστες, ιδιαίτερα αυτοί που ήταν αφυκνούμενοι από χώρες κατηγορίας Β,
Έχουν γίνει πέραν των 90.000 δειγματοληπτικών τεστ και ούτε καν 100 δεν βγήκαν. Ναι, είναι γεγονός και... αυτό μας το είπαν και επιδημιολόγοι και φαίνεται μας είπαν ότι αυτοί που ήταν να ταξιδεύσουν ήταν και πιο προσεκτικοί. Έτσι μας το είπαν αυτό εμείς, η αλήθεια. Εμείς αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη προσέγγιση όσον αφορά την κατηγοριοποίηση για να ενημερώσουμε και τους συνεργάτες μας, τους μεγάλους τουριστικούς πράκτορες, τους διοργανωτές ταξιδίων και ούτω καθεξής, να ξέρουμε πού βαδίζουμε για το 2021, διότι αν δεν γίνει αυτό στις επόμενες μέρες, άλλες χώρες ήδη το έχουν κάνει. Βέβαια, ο προγραμματισμός γίνεται πάρα πολύ νωρίς συνήθως. Ακριβώς. Αν δεν γίνει τις επόμενες μέρες, πολύ φοβάμαι ότι θα χάσουμε το τρένο για το 2021. Υπάρχει ένδειξη ότι ξεκινάει. Κύριε Ρουσουνίδη, υπάρχει ένδειξη ότι θα ξεκινήσετε να κάνετε το σχεδιασμό ή για την ώρα ψάχνεστε να δείτε θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε αυτόν τον προγραμματισμό? Μα για να μπορέσει να γίνει ένας προγραμματισμός θα πρέπει να ξέρουμε το πλαίσιο της κατηγοριοποίησης των χωρών. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι στατική αυτή η κατάσταση. Δηλαδή η κατηγοριοποίηση σήμερα που ισχύει μπορεί να μην ισχύει την άλλη εβδομάδα. Μα εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει να αλλάζει ή ούτω καθεξής, αλλά ήμασταν ίσως η μόνη χώρα που είχε κατηγορία Γ. Ναι, κατηγορία Γ. Όταν ένας τουριστικός πράκτορας, ένας διοργανωτής ταξιδίου, ξέρει παράδειγμα, για παράδειγμα τώρα, ότι μια χώρα από την οποία θα μας φέρει εισερχόμενο τουρισμό είναι στην κατηγορία Α, σε περίπτωση που αλλάξουν τα επιδημιολογικά της δεδομένα και είναι χειρότερα και θα την πάρει στην κατηγορία Β, αλλά μέχρι εκεί, εκείνο θα είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθει, για παράδειγμα, φυσικά και θα προγραμματιστεί. Αν όμως δεν του δώσεις αυτή την ασφάλεια και φοβάται ότι πιθανόν να μπουν και κατηγορία Γ, άρα εκεί σκοτώνεις την αγορά, τελειώνει. Άρα ποιος ο λόγος να το ρισκάρει, να κλείσει εισιτήριο ή να ετοιμάσει εκδρομή στην Κύπρο, ας στο τέλος να τον μπλοκάρεις εσύ από την Κύπρο. Βέβαιος, και ίσως η αυστηρότητα που προσεγγίζαμε αυτή την κατηγοριοποίηση μας έκανε ζημιά, λέτε. Χάσαμε και μια-δυο μεγάλες ευκαιρίες, διότι ενδιαμέσω του καλοκαιριού, ακόμα και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που η επιδημιολογική μας κατάσταση ήταν πάρα πολύ καλή. Ναι. Ενώ αντίστοιχα άλλοι ανταγωνιστικοί προορισμοί, όπως η Κανάρη, η Νήση, η κάποια ελληνικά νησιά και το καθεξής, ήταν κλειστά, ήταν σε lockdown. Ναι. Μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες θέλανε να φέρουν κόσμο στο νησί μας, που θα πήγαιναν σε αυτούς τους άλλους προορισμούς. Ναι. Και θέλαν αυτή την εξασφάλιση ότι δεν θα μπουν κατηγορία Γ. Ναι. Δεν μπορούσαμε να τους τυπώσουμε. Βέβαια. Γιατί ήταν αυτό που λέμε, δεν είναι στατικό. Εμείς κάναμε κρούσεις, το συζητήσαμε και σε ανώτατο επίπεδο και δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε τώρα να πάρθει μια απόφαση επί τούτου, να ξεκαθαρίσει αυτό για να μπορέσουμε να πορευτούμε για το 2021. Ναι. Θα είναι καταστροφικό αν δεν το κάνουμε. Ναι. Εσείς θεωρείτε μέχρι πότε πρέπει να γίνει αυτός ο σχεδιασμός? Μέχρι το τέλος αυτού του μηνός, το αργότερο. Ναι. Για να γίνει όμως μέχρι το τέλος αυτού του μηνός, κύριε Ρουσουνίδη, μου επιτρέπετε, θα πρέπει να υπάρχει και μια επικοινωνία, μια επαφή, ότι θα κάνετε και κάποιες συσκέψεις, να τα δείτε τα θύματα. Έχετε ένα προγραμματισμό ή είστε στον αέρα ακόμα? Όχι, είμαστε σε επαφή με την πολιτεία και στο επίπεδο του Προέδρου μας και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία με όλα τα υπουργεία, θα έλεγα. Και τα περισσότερα πρέπει να πω ότι ανταποκρίνονται και όπως και το Υπουργείο Εργασίας στηρίζει την βιομηχανία και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους κατά κρίβεια της. Δεν έχουν κοιμηθεί σε εκείνο το Υπουργείο, νομίζω, εδώ και πάρα πολλούς μήνες για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με τόσα σχέδια. Είναι γεγονός. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ενέσκυψαν πάνω από την βιομηχανία. Ναι. Νομίζω όλοι οι φορείς, όλοι και οι συνδικαλιστές και οι οργανωμένοι και οι μη οργανωμένοι, όλοι νομίζω έστρεψαν την προσοχή τους στην τουριστική βιομηχανία για να δουν πώς θα τη στηρίξουν. Πάντως το σημαντικό είναι αυτό που λέτε. Πρέπει να γίνουν γρήγορα οι σχεδιασμοί, να προγραμματιστούμε νωρίς για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα ποσοστό της τουριστικής πίτας για το 2021. Είναι πολύ βασικό το αυτό. Παράλληλα, αν μου επιτρέπετε για ένα λεπτάκι ακόμη, θα πρέπει να δούμε όμως και μια ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων. Διότι τα σχέδια που εκπονούνταν από το
και είναι και γενναιότερα από το Υπουργείο Εργασίας, αφορούσαν τους εργαζομένους στη βιομηχανία. Πρέπει να θωρακίσουμε τις επιχειρήσεις, όμως ταυτόχρονα πιθανόν εάν επαναφέρουμε το θέμα των κρατικών εγγύσεων και το αναστολή των δόσεων για το 2021. Παράταση των αναστολών των δόσεων. Δεν το βλέπουμε στον ορίζοντα αυτό. Κοιτάξτε, πιθανόν να υπάρξει ένα δεύτερο παράθυρο, όπως έχουμε πληροφορηθεί, που θα μπορούμε να υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ένα ιδιωτικό moratorium. Αυτή τη φορά κάνω έκκληση να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία, διότι βλέπουμε τα πράγματα, χειροτερεύουν και το 2021 σίγουρα διαφαίνεται ζωφερό προς το παρόν. Ναι, ναι. Απάντως, εμείς η πληροφορία που είχαμε από το Σύνδεσμο Τραπεζών ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για παράταση. Θα γίνει με τους δανειολήπτες, θα γίνει μια προσπάθεια εξατομικευμένα, η κάθε περίπτωση από μόνη της, για να γίνουν αναδιαρθρώσεις δανείων κτλ. Αυτό μας είμαστε σε επαφή με το Σύνδεσμο, όντως έτσι είναι, όπως σας τα έχουν πει. Υπήρχε το περιθώριο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβληθεί ένα ιδιωτικό μορατσόριο και δεν το κάναμε. Αρχή τραπεζό. Δεν έγινε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι εάν υπάρξει και δεύτερο περιθώριο, αυτή τη φορά δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Πάντως στην Ελλάδα μαθαίνουμε ότι θα δοθεί αυτή η παράταση μέχρι τον Απρίλιο του 2021, δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, έτσι. Στην Ελλάδα πράγματα, έτσι. Οπότε, βλέπετε, η κατάσταση είναι ευμετάβλητη. Δεν μπορεί κανένας να κάνει ασφαλείς εκτιμήσεις για την ερχόμενη χρονιά. Μάλλον βλέπουμε τα πράγματα να χειροτερεύουν. Οπότε πρέπει να θωρακιστούν και επιχειρήσεις, διότι οι χιλιάδες εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις δουλεύουν. Αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις και δούμε περιπτώσεις αφαιρεγγιότητας, οι τράπεζες θα την πληρώσουν στο τέλος, έτσι, αφού μοιαζόμαστε και πολύ για τις τράπεζες. Οι τράπεζες θα ζητήσουν στο τέλος στήριξη. Δηλαδή είναι αλυσίδωτά τα προβλήματα. Αυτό πρέπει να έχουμε όλοι πίσω από το μυαλό μας. Όλοι είμαστε σε αυτό. Δεν είναι μόνο οι τράπεζες. Οι τράπεζες θα ζητήσουν, λέτε, τα χρήματα. Ποιος θα την πληρώσει όμως? Όχι εμείς, έτσι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρουσουνίδη. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλή σας μέρα. Μακάρι να πάει καλά η τουριστική βιομηχανία. Το καλό όλο μας.